Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε και παρακολουθείτε την εκπομπή με τα μάτια του Έλληνα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του Αργό Web TV από τη Θεσσαλονίκη, από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η σημερινή εκπομπή είναι το δεύτερο μέρος μιας συζήτησης που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης από την Α Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, τον κύριο Διονύσιο Ταλαμπούκα, τον οποίο τον έχω εδώ δίπλα μου. Κύριε Ταλαμπούκα, καλώς ήρθατε και πάλι για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση που είχαμε ξεκινήσει με θέμα τη βία. Την οπαδική βία, την εν γέννη βία, τη βία η οποία προκύπτει μέσα από τα σωματεία, μέσα από τους συνδέσμους, όλα αυτά ήταν αφορμής δοσμένα η συζήτηση, η σύσκεψη που έγινε με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Αυγενάκη, με τους πρόεδρους των κατηγοριών ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ, και είχαμε συζητήσει στο πρώτο μέρος την θεματολογία εν ολίγης, αλλά δεν είχαμε πει τίποτε για τις δηλώσεις των προέδρων των κατηγοριών. Και σήμερα θα ολοκληρώσουμε και αυτό, κύριε Ταλαμπούκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλάκα, για την πρόσκληση. Καλησπέριζω και τους φίλους τηλεθεατές. Ναι, είχαμε αναφερθεί στο δελτίο τύπου το οποίο είχε ανακοινώσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που μέσα σε αυτό το δελτίο τύπου είναι και η συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αυγενάκης, την οποία ολοκληρώσαμε, και έχει και τις δηλώσεις των Προέδρων των Λιγκών. Να θυμίσουμε στους ακροατές που μας παρακολουθούν ότι η σύσκεψη αυτή έγινε αμέσως, δρομολογήθηκε σαν αντανακλαστικό μετά τη δολοφονία του Άλκη στη Χαρελάου, στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Ναι. Θα αναφερθώ σε μία παράγραφο συγκεκριμένα μόνο του κ. Αυγενάκη για να μπορέσουμε να την αποτυπώσουμε δικαιότερα, θα έλεγα, η οποία έχει να κάνει και είναι η εξής. Ο κ. Αυγενάκης λέει: ζήτησε την αρρωγή όλου του επαγγελματικού αθλητισμού και τη στήριξη στα επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας, που σύντομα θα έρθουν για ψήφιση στη Βουλή. Επισημαίνω αυτό το σημείο και θα συνεχίσω. Επισημένοντας ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς εκπροσώπους την αυξημένη ευθύνη που έχουν οι ΠΑΕ για τις έκνομες συμπεριφορές των οπαδών τους, οι πρόεδροι των Λιγκών δεσμεύτηκαν ότι θα σταθούν σύμμαχοι σε αυτή τη μεγάλη μάχη της κυβέρνησης για καθαρό και ασφαλή αθλητισμό. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της πρότασης που έχει γίνει, μάλλον της συνέντευξης που έδωσε ο κ. Αυγενάκης, τι ζήτησε? Ζήτησε την αρρωγή του επαγγελματικού αθλητισμού και την στήριξη στα επιπλέον μέτρων για την αντιμετώπιση της οπαδικής βίας. Άρα δηλαδή, μας οδηγεί, ή με τουλάχιστον αν θέλετε μας κατευθύνουν και μας δίνουν το ένασμα ότι πλέον υπάρχει μόνο οπαδική βία. Δεν έχουμε αθλητική βία, δηλαδή έξω από τους οπαδούς. Δεν υπάρχει στο σύνολο του αθλητισμού η εν γέννη βία. Και πολύ περισσότερα μας λέει ότι που σύντομα θα έρθουν για ψήφιση στη Βουλή. Άρα συζητήθηκε κάτι, κύριε Κλάγκα, το οποίο, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή, είναι για μια σύμβαση, η οποία είναι η σύμβαση Σεντ-Μιρέν, Ναι. Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Ευρωπαϊκή Σύμβαση, όπου αυτή θα έρθει στην ουσία για ψήφιση. Το που είχαμε αναφέρει δεν θα γίνει ψήφιση, λόγω του ότι ό,τι έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον νόμο 47, με τον 3847, πλέον δεν γίνεται κύρωση, απλά μόνο συζήτηση και ενημέρωση, που είχαμε πει ότι είναι το πρώτο ψέμα το οποίο δηλώνεται. Ναι. Και ότι έγινε συζήτηση, δηλαδή προφορικά έκανε συζήτηση για τη συγκεκριμένη σύμβαση ο κύριος Αυγενάκης στους προέδρους των Λιγκών. Αν είναι δυνατόν ένας θεσμός να δίνει προφορικές, αν θέλετε, τοποθετήσεις, το τι θα γίνει, τι θα ψηφιστεί, τι θα περάσει στη Βουλή, τι έχει περάσει στην ουσία, γιατί δεν θα περάσει από τη Βουλή, δεν είναι περασμένο, απλά θα εφαρμοστεί πλέον στις μέρες μας, και να μην έχει δοθεί η ίδια η σύμβαση ανοιχτά, δημόσια, να μπορέσουν και οι πρόεδροι αλλά και ο Έλληνας απλός πολίτης να διαβάσει, να μελετήσει τη σύμβαση, να δούμε περί τίνους πρόκειται. Που αυτό θα έπρεπε να είναι δημόσια. Λοιπόν, άρα δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι στην ουσία ο κύριος, και βέβαια οι πρόεδροι των Λιγκών λέει, δεσμεύτηκαν να σταθούν σύμμαχοι και αρρωγοί. Και κατ' επέκταση είδαμε ότι... Από τα λίγα που διάβασα από το δελτίο τύπου, αυτό που συζητάμε, δεν κατάλαβα και να έχουν βγάλει προς τα έξω ή να έχουν εντοπίσει τα αίτια της βίας και από πού προκύπτει και αν αυτή η βία είναι η μοναδική βία που υπάρχει στην χώρα μας. Απλά
αντελήφθηκα ότι η δολοφονία του Άλκη ήταν για αυτούς ένα πολύ καλό πρόσχημα να ξεκινήσουν μια συζήτηση την οποία όφυλαν να κάνουν για να εντάξουν και άλλα θέματα προς συζήτηση μέσα σε αυτήν. Ούτως άλλως το αναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο λόγος ο οποίος έγινε αυτή η συζήτηση στην ουσία είναι οι αφορμές, δηλαδή πήραν την αφορμή, μάλλον πήραν την δολοφονία του Άκη ως αφορμή ώστε να μπορέσουν να περάσουν στον Έλληνα πολίτη αυτά τα οποία θέλουν να περάσουν. Και αυτό βγαίνει μέσα από την ίδια στις δηλώσεις και του κ. Αβγιανάκη αλλά και των Προέδρων. Άρα έχουμε μιλήσει, έχουμε αναφερθεί στις δηλώσεις του κ. Αφράκη στην προηγούμενη εκπομπή, οπότε σήμερα θα μπούμε στις δηλώσεις των Προέδρων, έτσι, ώστε να δούμε στην ουσία... Οι οποίοι Πρόεδροι ήταν Α και Β ποδοσφαίρου, μπάσκετ και βόλεϊ. Λοιπόν, και πάμε στις δηλώσεις του Προέδρου της Super Link 1 που δήλωσε τα εξής. Έγινε μια επικοδημητική συζήτηση για το πλέον ζήτημα της βίας που και εμάς ως Super Link 1 μας επηρεάζει άμεσα διότι το ποδόσφαιρο δέχεται κέραιο πλήγμα όταν υπάρχει βία. Σίγουρα οι ομάδες από την πλευρά τους θα κάνουν ενέργειες και κάνουν ενέργειες. Όπως γνωρίζετε, πολλές φορές οι συνέπειες είναι βαρύτατες για τις ομάδες που βλέπουμε ότι εξαιτίας των φαινομένων βίας πολλοί αγώνες γίνονται και κλεισμένων των θυρών. Βλέπουμε δηλαδή ότι επικεντρώνονται σε πιο περισσότερο όσον αφορά το με ποιον τρόπο προσπαθούν να αποτρέψουν τη βία. Και συνεχίζει παρακάτω που είναι πιο διευκρινέστερο και έχει μεγάλη σημασία. Βέβαια για εμάς της ΠΑΕ μεγάλο ρόλο θα παίξει και η τιμωρία των φυσικών προσώπων, διότι εκεί εναπόκειται να δούμε κάποια βελτίωση στο θέμα της βίας. Πέρα από τις ΠΑΕ που σωστά τιμωρούνται, θα πρέπει να δούμε να τιμωρούνται και φυσικά πρόσωπα, διότι όταν κάποιος γνωρίζει ότι η παρεμβατική του συμπεριφορά θα έχει συνέπειες, είναι πολύ λογικό να προσέξει τι θα κάνει. Όταν δεν υπάρχει τιμωρία σε ένα φυσικό πρόσωπο για μια παρεμβατική συμπεριφορά, αυτή και επαναλαμβάνεται και έχει μιμητές. Άρα δηλαδή, εδώ κύριε Κλάγκα, ο πρόεδρος της Super Link 1 προσδιορίζει και λέει ότι θα πρέπει να γίνονται τιμωρίες στα φυσικά πρόσωπα. Ναι, όμως, ως πολιτεία δεν μπορείς να επικεντρώνεσαι μόνο στο φυσικό πρόσωπο. Βέβαια, το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει τη δική του τιμωρία. Από εκεί και πέρα, όμως, δεν έχουμε ηθικούς αυτούργους. Αυτό είναι το ερώτημα. Το σωστό ερώτημα. Τα αίτια είναι στους ηθικούς αυτούργους. Τα αίτια πάνε βαθύτερα. Τα οποία τα είχαμε προαναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή. Άρα εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθούν κυρίως και η πολιτεία, αλλά και. Κυρίως η πολιτεία. Και όχι να δίνει την αίσθηση ότι προσπαθεί να ρίξει τον μπαλάκι στα σωματεία και στη ΣΠΑΕ. Θα το δούμε παρακάτω στις δηλώσεις πάλι και θα δούμε και επιγραμματικά την επικεφαλίδα, αν θέλετε, στο τέλος της όλης συζήτησης που έχει γίνει και θα το δέσουμε το πακέτο όλο που στην ουσία οδηγούταν αυτή η συζήτηση και σε τι αποτελέσματα έχει οδηγηθεί. Λοιπόν, και συνεχίζει, δηλαδή στην ουσία μας λέει στο θέμα λέει, των συνδέσμων οπαδών θα προσπαθήσουμε και εμείς οι ΠΑΕ να συνδράμουμε έτσι ώστε εκεί που υπάρχουν και είναι νόμιμοι να λειτουργούν με έλεγχο. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν λειτουργούσαν με έλεγχο. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο θέμα που συζητήσαμε ήταν το ποσοστό από το στοίχημα που έχει να κάνει με την ενίσχυση των ομάδων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Αναγνωρίζουμε ότι έχει πληγεί η οικονομική ζωή της χώρας γενικότερα εξαιτίας του COVID, αλλά και οι ομάδες αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα εξαιτίας της μείωσης της προσέλευσης των φιλάθλων, το οποίο δημιουργεί και άλλα προβλήματα όπως με τους χορηγούς, είτε αξιώσεις από κατόχους εισιτηρίων διαρκείας που ζητούν να αποζημιωθούν. Συμφωνήσαμε να συναντηθούμε ξανά μετά από 2-3 μήνες να εξετάσουμε τα νέα δεδομένα ώστε να υπάρξει μια οικονομική ανακούφιση. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ που μαζί με το θέμα της βίας συζητήθηκε παράλληλα και το θέμα της ενίσχυσης, της οικονομικής ενίσχυσης των... Το κουμπώσανε και αυτό το θέμα. Το κουμπώσανε όπως προαναφέραμε στην προηγούμενη εκπομπή ότι πώς είναι δυνατόν, μάλλον αν θέλετε, ποια η σύνθεση των δύο αυτών θεμάτων ώστε να συζητούν μαζί σε μια συνάντηση. Πράγμα, έτσι ακριβώς. Εδώ βέβαια... Όταν προαναγγέλεις να γίνει μια σύσκεψη με θέμα την οπαδική βία και βάζεις, κουμπώνεις ένα οικονομικό θέμα προς συζήτηση το οποίο δείχνει να κυριαρχεί και στην συζήτηση, είναι σαν να λες τον πολίτη ότι το μυαλό του πρέπει να οδηγηθεί στο ότι οικονομικά πονάει το θέμα
Μα στην ουσία, που δείτε τώρα τι συμβαίνει και τι γίνεται. Σαν να μας λένε δηλαδή ότι τα σωματεία χρειάζονται χρήματα για να αντιμετωπίσουν τη βία. Αυτό θα το δούμε στο τέλος της εκπομπής, προς το τέλος, δηλαδή να καλύψουμε και τις δηλώσεις των δύο υπολείπων που έχουν κάνει δήλωση της Super League 2 αλλά και του Basket League. Βέβαια όλοι οι πρόεδροι κινηθήκανε περίπου στο ίδιο κύμα δηλώσεων. Αλλά αξίζει τον κόπο να το δούμε όπως ακριβώς το αποτύπωσαν για να μπορέσουμε να έχουμε δικαιότερη αποτύπωση στον Έλληνα πολίτη. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Super League 2 ανέφερε: «Ο Υπουργός μας ενημέρωσε για τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν από το Υπουργείο και την Πολιτεία μετά τη δολοφονία του Άλκη ή για να σταματήσουμε το φαινόμενο της βίας. Από την πλευρά μας, τον ενημερώσαμε ότι θα σταθούμε αρρωγή σε αυτή την προσπάθεια. Επίσης, συζητήσαμε για το ποσοστό του στοιχήματος που πήραν πέρυσι οι ομάδες και το οποίο θα είναι σε μόνιμη βάση και ευχαριστούμε για αυτό την κυβέρνηση. Είχαμε μια ενημέρωση για το πώς θα γίνει η κατανομή των χρημάτων από το Υπουργείο Οικονομικών και θα βρεθούμε ξανά σε 2-3 μήνες να δούμε τι ποσό έχει μαζευτεί και κατά πόσο αυτό το μόνιμο έσοδο θα μπορεί να μπει σε μια διαρκή και κανονική ροή για να ξέρουν και οι ομάδες τι παίρνουν και πόσο μπορούν να επενδύσουν. Άρα και εδώ κυριαρχεί το θέμα το ποσοστό το οποίο θα έχουν ως επιχορήγηση οι ομάδες από το στοίχημα». Στο ίδιο κύματος κινήθηκε και ο πρόεδρος του Basket Link, του ΕΣΑΠ, το οποίο έγινε, και αυτός θα αναφερθούμε στο τι είπε πολύ γρήγορα για να μπορέσουμε να δούμε όλο το θέμα, το πώς έχει εξελιχθεί και πού δρομολογήθηκε δηλαδή στην ουσία. Έγινε μια συζήτηση για μια ενημέρωση από τον κύριο Αγγενάκη που μας μετέφερε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να πατάξει κάθε φαινόμενο βίας, ζητώντας τη συνδρομή των ομάδων επαγγελματικών και εραστεχνικών, καθώς το βέβαιο είναι πως η πολιτεία χρειάζεται συνδρομή όλων μας για να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα». Δηλαδή εδώ μας λέει ο κύριος, ο πρόεδρος του ΕΣΑΠ, ότι ζήτησε ο κύριος Αβγενάκης την αρρωγή, δηλαδή τη στήριξη των προέδρων και των ομάδων όλων, ώστε να αποτάξουν τη βία. Με το να επιχορηγηθούν δηλαδή οι ομάδες, οι σύλλογοι, θα προσπαθήσουν με αυτόν τον τρόπο να πατάξουν την οποιαδήποτε βία. Και κυρίως την οπαδική, πόσο αναφέρουν σε συγκεκριμένη συζήτηση που έγινε. Θα το δούμε λίγο παρακάτω, θα το κλείσουμε πώς έχει δέσει το θέμα. Και συνεχίζει και αυτό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από την φορολογία του στοιχήματος. Το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης μας ανέφερε τα δεδομένα που υπάρχουν και μας έδωσε ένα χρονοδιάγραμμα 2,5-3 μηνών. Εδώ είναι πάλι, βλέπουμε ότι στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία οικονομικά όσον αφορά από οποιοδήποτε φορέα, από το οικονομικά. Το είχαμε αναφέρει ότι στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να έχουμε στοιχεία από τον νόμο 4389, όπου δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο η ΑΔΕ πλέον. Άρα πώς θα δώσουν στοιχεία όσον αφορά το στοίχημα? Μάλλον θα μας δώσουν ό,τι αυτοί θέλουν. Και συνεχίζει και λέει: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι καταρχήν που για πρώτη φορά έρχονται χρήματα του στοιχήματος εδώ που θα έπρεπε να έρθουν», λέει, «και αυτό έγινε από προσπάθειες του κ. Αβγενάκη και της κυβέρνησης. Και ευχαριστούμε πολύ για τη συνάντηση αυτή, καθώς το να μαζευόμαστε όλες οι λίγκες να συζητάμε είναι πολύ θετικό, όπως και το βοηθάμε και εμείς τον Υπουργό όπως μπορούμε στο δύσκολο έργο που έχει». Βλέπετε ότι όλες οι δηλώσεις κυμανθήκαν και υποθήκαν ότι κυρίως το θέμα το χρηματικό. Αν δούμε επιγραμματικά, κύριε Κλάγκα, το δελτίο τύπου που αναφέρει ότι η συζήτηση έγινε για τα μέτρα για την οπαδική βία, αρχικά. Οπαδική βία. Άρα επικεντρώνεται ότι η βία είναι πλέον οπαδική. Δεν έχουμε δηλαδή βία στον υπόλοιπο αθλητικό χώρο. Είναι μόνο οπαδική. Άρα οι οπαδοί, πώς λέμε οπαδούς, τους συνδέσμους. Ή κάνω κάποιο λάθος? Εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να αντιληφθώ κάτι άλλο. Οπαδική βία είναι μέσα από τους συνδέσμους. Τους συνδέσμους ποιος τους έχει ενεργοποιήσει κατά κύριο λόγο? Οι ομάδες, η ΠΑΕ. Τις ΠΑΕ
Ποιος τις επιχορηγεί? Η πολιτεία. Άρα τώρα έρχεται, έχει συγκαλέσει, ώστε πάλι με μια επιχορήγηση να μπορέσουν να πατάξουν την βία, εφόσον, αυτό που οι ίδιοι δημιουργήσαν. Εφόσον οι ίδιοι δημιούργησαν. Μάλιστα. Και μέσω των χρημάτων, δηλαδή, θα πατάξουμε τη βία, δηλαδή θα επιχορηγήσω εγώ τους συνδέσμους, τι, να μην έχουν, να μην προκαλούν παραβατικές συμπεριφορές ή να μην έχουν, να μην χειροδικούν κάπου. Πώς. Το δίνω δηλαδή 100-200 ευρώ να μην κάνεις παραβάσεις ή να μην έχεις παραβατική συμπεριφορά. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Κύριε Ταλαμπούκα, εάν δώσουμε σε έναν πολίτη να διαβάσει όλες τις δηλώσεις από το δελτίο τύπου αυτής της σύσκεψης που συγκάλεσε ο υφυπουργός αθλητισμού κ. Αυγενάκης και τις δηλώσεις του ίδιου του κ. Αυγενάκη και τις δηλώσεις των προέδρων των Λίγκων, δεν θα καταλάβει ποιο είναι το θέμα συζήτησης. Προφανώς θα πάει το μυαλό του στο ότι το θέμα συζήτηση ήταν η διευθέτηση οικονομικών θεμάτων που έχει να κάνει με, με το στοίχημα, με τις απολαβές, με τις επιδοτήσεις των ΠΑΕ και αυτά. Δεν θα πάει το μυαλό του στο ότι αυτή η σύσκεψη έγινε με αφορμή μια δολοφονία η οποία περιείχε πάρα πολύ βία στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα περίμενε ο οποιοσδήποτε πολίτης ότι τα αντανακλαστικά ήταν πολύ καλά το να γίνει αμέσως μια σύσκεψη με αφορμή την βία, αλλά συζητήστε το θέμα της βίας. Ανακαλύψτε, εντοπίστε, διερευνήστε το θέμα να καταλάβει και ο πολίτης, ο Έλληνας, γιατί δημιουργήθηκε αυτή η βία, γιατί έγινε αυτή η δολοφονία κάτω από τα μπαλκόνια μας, μέσα στην ίδια την πόλη, στα πεζοδρόμια, κάτω από το σπίτι μας δηλαδή, και εν πάση περιπτώσει να προχωρήσει η διαβούλευση αυτή, η σύσκεψη και σε κάποιες οδηγίες πώς θα αντιμετωπιστεί. Τουναντίον βλέπουμε ότι τίποτε από όλα αυτά δεν προεξέχει σαν δελτίο τύπου, παρά μόνο μια οικονομική διευθέτηση. Είναι αυτό που είπαμε. Εσείς είστε ένας υποψήφιος βουλευτής της Ελλήνων Συνέλευσης. Ποια θα ήταν τα αντανακλαστικά στην περίπτωση που η διακυβέρνηση ήταν δικό σας κομμάτι? Τι ακριβώς θα γινότανε και πώς θα βάζατε το θέμα να συζητηθεί και κάτω από ποια βάση και τι ακριβώς θα πρέπει να περιμένει ο Έλληνας ο πολίτης από τους κυβερνώντες? Κύριε Κλάγκα, πολύ σωστά και πολύ ορθά η τοποθέτηση, γιατί είναι πολύ, θα λέγαμε ότι μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε διαπιστώσεις για οτιδήποτε θέμα, αλλά αυτό το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά κύριο λόγο είναι και οι λύσεις. Και μπορώ να σας πω ότι εγώ βρίσκομαι στο βήμα που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή μόνο και μόνο γιατί έχω αντιληφθεί ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης έχει δρομολογήσει και έχει, αν θέλετε, διατυπώσει με όλες τις θεσμικές διαδικασίες το με ποιον τρόπο θα ζει την επόμενη ημέρα ο άνθρωπος. Λοιπόν, και τι θέλω να πω τώρα με αυτό όσον αφορά με το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό είναι ένα θέμα, όπως προαναφέραμε, που διόλου δεν έχει πάρει την, αν θέλετε, δεν είχε τη βούληση η πολιτεία να μπει στα αίτια. Και τα αίτια, όπως είχαμε αναφέρει στην προηγούμενη εκπομπή και σε άλλες εκπομπές που έχω κάνει παλαιότερα, ότι είναι καθαρά μέσα από την έλλειψη της ελευθερίας που έχει πλέον ο άνθρωπος. Όταν με τον νόμο της ψήφισης στη Βουλή, στον 3845, ο οποίος έχει παραδοθεί η εθνική μας κυριαρχία, αλλά βλέπουμε ότι ζούμε υπό κατοχή, άρα η αξία της ελευθερίας μας έχει καταπατηθεί. Μέσα από αυτή την καταπάτηση της ελευθερίας μας, θέλοντας και εμείς, καταπατούνται όλες οι ανθρώπινες αξίες. Άρα βλέπουμε ότι ζούμε και βιώνουμε, όχι μόνο στις μέρες μας, αλλά από το Μέγα Αλέξανδρο και εντεύθεν, σε μια ζωή όπου οι ανθρώπινες αξίες είναι καταπατημένες όλο αυτό το χρονοδιάστημα. Έχουν καταπατηθεί. Άρα, με το να καταπατήσεις ανθρώπινες αξίες, οδηγείς τον άνθρωπο να λειτουργεί πλέον ως μη άνθρωπος, σαν μια ζώδη κατάσταση. Οπότε δεν μπορώ εγώ, εφόσον έχω γεννηθεί ως άνθρωπος με τις αξίες μου και τις αρχές μου, και αυτές θα πρέπει να τις συναντάω στον βίο μου, όταν δεν τις συναντάω, δεν τις συναντώ μπροστά μου, δεν τις βρίσκω, δεν τις λειτουργώ μέσω στην πολιτεία μου με βάση τις αξίες και τις αρχές, πώς εγώ θα πρέπει να διεκδικήσω τις αξίες και τις αρχές μου
στην πολιτεία που ζω. Πρέπει να βρω κάποιο τρόπο. Αυτός ο τρόπος, εφόσον όλοι οι νόμοι οι οποίοι βγαίνουν είναι απέναντι των ανθρωπίνων αξιών, εγώ θα πρέπει να διεκδικήσω τις ανθρώπινες αξίες μου. Άρα θα έρθω αντιμέτωπος με τους νόμους. Πολύ σωστά. Άρα λοιπόν έρχεται εδώ η Ελλήνων Συνέλευσης και βάζει ένα stop και λέει: Έλληνα πολίτη, έλα να ανακτήσεις την κυριαρχία σου. Πώς το κάνεις αυτό? Δηλώνοντας αυτόχθον Έλληνη ηθαγενής, οπότε βγαίνεις από την ΑΕ εταιρεία τα οποία σε έχουν σήμερα και οποία μέσα σε αυτή την ΑΕ διέπονται όλοι οι νόμοι αυτοί που μας έχουν περάσει, που είμαστε, είναι καταδυναστευτική, άρα είμαστε υποκυριαρχία. Άρα ανακτήσεις τον έλεγχο σου, ανακτήσεις την κυριαρχία σου. Οπότε, ανακτώντας την κυριαρχία σου, την ελευθερία σου, μάλλον την κυριαρχία της ελευθερίας σου, αρχίζεις και ξαναπαίρνεις πλέον τις ανθρώπινες αξίες, ανακτήσεις και τις ανθρώπινες αξίες σου. Η οποία, η πρώτη αξία είναι η λογική. Άρα μπάζουμε σε μία τάξη και λέμε, έλα Έλληνα πολίτη, με λογική πλέον, να δούμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τι αδικία έχει παραχθεί μέχρι τώρα και πώς μπορούμε να τη στρώσουμε. Και παράλληλα, εμείς αυτό κάναμε όλοι στην Ελλήνων Συνέλευση, ότι μπήκαμε στο να διεκδικήσουμε πλέον την ελευθερία μας, άρα τις ανθρώπινες αξίες μας, και μετά βρίσκεις, έρχεται και επαναθρεστοποιείται, αν θέλετε, η αξία της ανδρείας και βγαίνεις μπροστά να διεκδικήσεις τα δίκαια και τα δικά σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς στην Ελλήνων Συνέλευση. Άρα η επόμενη μέρα θα πρέπει οπωσδήποτε, και αυτό είναι μέσα από τους νόμους τους οποίους θα διέπουν πλέον την Ελλήνο πολιτεία, όπου οι νόμοι θα πηγάζουν μέσα από το ανθρώπινο αξιακό. Άρα δηλαδή ό,τι έχουμε εμείς μέσα μας ως αξίες, εκεί πάνω θα πρέπει να κουμπώνουν οι νόμοι οι οποίοι θα βγαίνουν. Οπότε, από τη στιγμή που όλοι οι νόμοι θα έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες αξίες, δηλαδή με το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να ζει και να βιώνει μέσα από αυτά μέσα του έχει. Και όχι αυτά που του περνάνε, ώστε που είναι οι αντιαξίες, ώστε να είναι απέναντι από τον άνθρωπο. Πώς θα μπορεί ένας άνθρωπος να έχει παραβατική συμπεριφορά, αφού όλοι οι νόμοι θα έχουν να κάνουν με τις ίδιες τις αξίες τους και τις αρχές του? Θα μπορεί να κάνει κάτι ή να πράξει κάτι το οποίο είναι απέναντι από τον εαυτό του? Έτσι ακριβώς. Αυτό βέβαια βγαίνει μέσα από την παιδεία μας. Και ο αθλητισμός στην Ελλήνων Πολιτεία πηγάζει και εναρμονίζεται μαζί με την παιδεία. Είναι παράλληλα ο αθλητισμός, όπως είχαμε πει και σε άλλες κουπές, είναι η λέξη άθλος, είναι η καθημερινότητά μας, από την παιδική ηλικία βέβαια, μέχρι και που θα φύγουμε από αυτή τη ζωή. Είναι μονίμως ένας άθλος. Άρα αυτός ο άθλος, οι άθλοι που θα κάνουμε μονίμως στην πολιτεία μας και θα εκπαιδεύεται, θα διαπαιδαγωγείται, αν θέλετε, το παιδί, που θα βγαίνει μέσα από την πολιτεία και από τις αξίες και από τις αρχές, θα έχει εμφυστευτεί μέσα του πλέον το πώς θα ζει και θα βιώνει με αξίες και αρχές. Άρα δεν θα μπορεί να έχει παραβατική συμπεριφορά. Ένα θέμα το οποίο ο κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να το δει, να το μελετήσει. Αυτό το οποίο δημιουργείται σήμερα στην Ελλήνων Συνέλευση είναι αυτό καθ' αυτό, να βγει ο άνθρωπος πλέον στην επιφάνεια και να ζει ως άνθρωπος. Αποτυπώσατε με έναν πάρα πολύ εύγλωτο τρόπο και με πάρα πολύ λογική το πώς θα έπρεπε να είναι, εν πάση περιπτώσει, η ζωή μας, η καθημερινότητά μας, πώς πρέπει να δομηθεί η ίδια η παιδεία μας. Και από αυτά που λέτε, θεωρώ ότι είναι μονόδρομος πλέον το να στραφεί ο Έλληνας ο πολίτης προς τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης. Όλες αυτές οι εξαγγελίες δηλαδή είναι πάρα πολύ καλές και μεγάλες καινοτομίες για την παιδεία και την κοινωνία μας. Θέλοντας και εμεί, κύριε Κλάνγκα, αν θέλετε, έχει φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας. Βλέπουμε ότι πλέον δεν υπάρχει διέξοδος σε αυτό που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Εάν ο πολίτης κάνει αυτό που κάναμε εμείς, τόσο απλό είναι. Να βάλει σε ενεργοποίηση τη λογική του και να αρχίσει να ψάχνει και να ερευνεί τα έγγραφα και τα χαρτιά του, τι έχει συμβεί, με ποιον τρόπο έχει συμβεί, πώς έχει συμβεί, από ποιος έχει συμβεί. Και αυτό στα ίδια συμπεράσματα. Θέλοντας και εμεί, θα καταλήξει εδώ που είμαστε εμείς. Γιατί? Γιατί εδώ πλέον έχει στηθεί ο μηχανισμός, η νομική οντότητα, αν θέλετε, που έτσι είναι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γιατί είτε θέλουμε είτε όχι, λειτουργούμε με βάση κάποιων νόμων. Άρα η νομική οντότητα η οποία σε οδηγεί στην απελευθέρωση είναι μονόδρομος, είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μάλιστα. Και καλό όλους τους Έλληνες πολίτες να το πράξουν αυτό. Και ακόμη, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος
έχει τις αντιρρήσεις του ή έχει οτιδήποτε να πει ενάντια σε αυτό το οποίο λέει η ενήλων συνέλευση, εγώ είμαι εδώ να τον ακούσω, να μου δώσει να καταλάβω, με αποδείξει ότι κάνω λάθος. Σφάλμα. Είμαι εδώ και γιατί όχι να ζητήσω και συγγνώμη από οποιοδήποτε πολίτη, εφόσον μου επιδείξει είναι λαθασμένη αυτή η κατεύθυνση που έχουμε πάρει. Πολύ σωστά. Κύριε Τελαμπούκα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ολοκληρώσαμε ένα θέμα το οποίο όντως ήταν πάρα πολύ ζεστό, καυτό θέμα. Περιείχε δολοφονία, περιείχε την βία, τα αντανακλαστικά της πολιτείας, τα αντανακλαστικά ενός υποψήφιου βουλευτή της Ελλήνων Συνέλευσης για το πώς είδε το θέμα, για το αν τον ικανοποίησαν οι δηλώσεις και η στάση της πολιτείας και το τι θα έπρεπε να κάνει αν ήταν διακυβέρνηση η Ελλήνων Συνέλευση. Να σας ευχαριστήσω και να σας δεσμεύσω να έχουμε τακτικά τέτοιες εκπομπές, γιατί οι ακροατές πρέπει να ακούνε, οι πολίτες, οι Έλληνες πρέπει να ακούνε ποια είναι η πραγματική σωστή θέση με λογική της κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ ωραίας συνέντευξης που είχαμε με τον κύριο Τελαμπούκα, τον υποψήφιο βουλευτή της Α' Περιφέρειας της Θεσσαλονίκης με την Ελλήνων Συνέλευση. Θα σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή συνέχεια. Από μένα λοιπόν και τον κύριο Τελαμπούκα, να έχετε μια καλή συνέχεια. Γεια σας.